Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα στην Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας κατά των Γυναικών. Ως κόμμα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, ενάντια σε κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, βία που εντείνει την ανισοτιμία του και βάζει, φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Όμως, η επιλεκτική προβολή μερικών απλά και μόνο μορφών βίας, φωτίζοντας ένα δέντρο απλά, προσπαθεί να συγκαλύψει το δάσος. Το δάσος της πολύμορφης βίας σε βάρος των γυναικών του μόχθου. Και εσείς μιλήσατε μόνο ή όσοι μίλησαν για την ενδοοικογενειακή βία. Βεβαίως, η βία κατά των γυναικών και την περίοδο της πανδημίας αλλά και πριν δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική βία, δεν περιορίζεται στη λεκτική βία, στη σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια ή ανάμεσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Βία, για παράδειγμα, είναι και το τσάκισμα της οικογενειακής, της προσωπικής ζωής. Βία είναι η έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής. Βία είναι το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι το τσάκισμα της μητρότητας. Γι' αυτό και ακριβώς ως κόμμα, ταυτιζόμενοι με το μαχητικό κίνημα των γυναικών, διεκδικούμε μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονογενειακές και πολυγενειακές πολύτεκνες οικογένειες, μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, με κατοχυρωμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών με την άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή των διαφόρων ΜΚΟ και των ΚΙΝΣΕΠ. Ας έρθουμε στο νομοσχέδιο, κυρία Πρόεδρε. Θα έλεγα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που προηγήθηκε πριν από εμένα ότι αν τόσο πολύ τον ενδιαφέρει η πορεία των μισθών και θέλει να αυξηθούν οι μισθοί των εργαζόμενων, γιατί δεν καλεί τον Υπουργό, το σημερινό Υπουργό Εργασίας, να πάρει πίσω την απόφαση του 2012, που μείωνε κατά 52% τον κατώτερο μισθό, που καταργούσε τις κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις. Αυτό ας κάνει η κυβέρνησή σας. Ξαναφέρτε πίσω ότι ίσχυε πριν από το 2012. Δεν ζητάμε και επιπλέον. Αυτά το κάνετε αυτό. Ιδού η Ρόδος, για να φανεί πόσο ευαίσθητοι είσαστε στα ζητήματα των μισθών. Γιατί το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός. Μιλώντας ότι η μείωση αυτών των ασφαλιστικών εισφόρων θα είναι προς όφελος των εργαζόμενων. Μα αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πώς θα θέλετε να μας τρελάνετε? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι μείωση του, του συνολικού του μειχτού μισθού των εργαζόμενων? Δεν οδηγεί σε μείωση του μειχτού μισθού? Τι αύξηση είναι? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν σημαίνει μείωση των πόρων για τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι οι πόροι του ΟΑΕΔ θα έπρεπε να στηρίζουν τις ανάγκες των εργαζόμενων συνολικά. Άρα λοιπόν μειώνεται τις όποιες παρεμβάσεις θα μπορούσε να κάνει ο ΟΑΕΔ για να στηρίξει τις ανάγκες των εργαζόμενων. Και ποιος είναι ωφελημένος αφού χάνουν οι εργαζόμενοι? Από αυτοί ωφελημένοι είναι οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και μάλιστα πολύ μεγάλοι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πάγιο αίτημα του ΣΕΒ διαχρονικό είναι η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους. Γιατί το απαιτεί αυτό ο ΣΕΒ? Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Να λοιπόν, γιατί ως ΚΚΕ τονίζουμε ότι ο οδοστρωτήρας της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτός που τσακίζει τα δικαιώματα αλλά και τη ζωή της εργατικής τάξης. Και όχι μόνο βεβαίως της εργατικής τάξης, αλλά και των επαγγελματιών και των εμπόρων και των αυταπασχολούμενων και των βιοτεχνών. Γιατί μέσα από τη διαδικασία του ανταγωνισμού επιταχύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε μια χούφτα λίγων μεγάλων επιχειρήσεων των μονοπωλίων, πετώντας τους βία από την οικονομική δραστηριότητα και αυτούς. Ο κύριος Υπουργός στην ομιλία του ισχυρίστηκε
ότι δεν έχει καμία επίπτωση αυτή η μείωση των εισφορών στα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος. Το συγκεκριμένο δεν έχει αυτό το μέτρο. Γιατί κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι μας ετοιμάζεται και άλλα πράγματα για το μετά. Ανοίγεται το δρόμο για να μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ήδη η έκθεση Πισαρίδη είναι αποκαλυπτική. Τι λέει η έκθεση Πισαρίδη? Μείωση, λέει, για τις επιχειρήσεις του βάρους από τη μισθωτή εργασία. Είναι βάρος ο εργαζόμενος για την επιχείρηση, άρα πρέπει να μειωθεί το βάρος του. Και τι μιλάει? Μείωση, λέει, των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων, για παράδειγμα, μέσω ενός σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζόμενους. Να λοιπόν τι λέει η έκθεση Πισαρίδη. Και δεν το λέει μόνο η έκθεση Πισαρίδη. Το είπε σήμερα και ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Εδώ, τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός? Ότι η μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή αυτό που οι εργαζόμενοι το έχουν δουλέψει, είναι στο μειχτό τους μισθό και αφορά την ασφάλισή τους, είναι βάρος για τις επιχειρήσεις και πρέπει να μειωθεί. Και δεν μειώνουμε, λέει, μόνο το βάρος αυτό, μειώνουμε και το φορολογικό βάρος. Για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα που θα κάνει η κυβέρνηση είναι ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν αυτό τι θα σημαίνει? Ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βάλουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι της τσέπη για να έχουν παροχή για τις παροχές υγείας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύουν πολύ περισσότερα χρόνια για να πάρουν μια σύνταξη ή ότι θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η σύνταξη, μετατρέποντας σε ένα προνοιακό επίδομα. Αλλά αλήθεια, από αυτή την αντιπαράθεση που παρακολουθήσαμε σήμερα ανάμεσα στον κύριο Πρωθυπουργό και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα? Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό που λέγαμε περιβολικής αντιπολίτευσης, αλλά να μιλήσουμε περί συμπλεόμενης αντιπολίτευσης. Τέτοια σύμπλευση, πρωτόγνωρο, της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, αποκαλύπτονται τα ζητήματα της στρατηγικής συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν αυτή η σύμπλευση επιβεβαιώνεται από τη λογική την οποία και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ανάδειξε, ότι πρέπει να μειωθεί, λέει, το μη μισθολογικό κόστος. Συμφωνούμε. Αλλά, λέει, δεν πρέπει αυτό να είναι σε βάρος του ΑΕΤ, πρέπει να είναι σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Όχι, Γιάννης Γιαννάκης. Θα το πληρώσουν δηλαδή οι εργαζόμενοι με τη μορφή των φορολογούμενων. Γιατί θα είναι σε βάρος των φορολογούμενων αυτό, όταν τα χρήματα αυτά πάνε προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων? Και φορολογούμενοι είναι οι εργαζόμενοι. Το θέμα είναι από ποια τσέπη θα φύγουν τα χρήματα. Και αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα. Τι θέλετε, να μειωθούν τα έσοδα του ΑΕΔ ή να αυξηθεί τη φορολογία σας? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα που φαίνεται αυτή η σύμπτωση απόψεων στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση για τη στήριξη των μονοπωλίων. Τι είπε ο κ. Τσίπρας? Να στηριχτεί, λέει, η Αιτζίαν. Αλλά τι λέει? Ας διασφαλιστούν τουλάχιστον τη θέση εργασία ή ας πάρει κάποιες μετοχές στο δημόσιο. Είναι όπως οι μετοχές που πήρε το δημόσιο από τις τράπεζες και την ανακεφαλαιοποίηση, που έδωσε 40 δισεκατομμύρια περίπου το δημόσιο για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες και σήμερα έχουν γίνει όλα αυτά φύλλα φτερό. Και απλώς το μόνο το οποίο έχει απομείνει είναι τα 40 δισεκατομμύρια επιβάρηση του κρατικού χρέους που θα κληθούν να τον πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Αλλά και σε ένα ακόμη σημείο υπάρχει ταύτιση και σύμπλευση. Ποιο είναι αυτό? Στην ανάγκη διαχείρισης της στόχης μέσα από τα διάφορα επιδόματα. Οι δικαιούχοι του ελάχιστου τώρα συμπλέονται σε ποιο? Στους δικαιούχους του ελάχιστου. Που σημαίνει τι δηλαδή? Ότι ο λαός πρέπει να συνδύσει πλατεία λαϊκά στρώματα, να συμπιέσουν τις ανάγκες τους, να συμπιέσουν τις απαιτήσεις τους και να βολευτούν με το ελάχιστο. Και αλήθεια, αυτή η φτώχεια έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλατεία λαϊκή οικογένεια, τα πιο φτωχά και εξαθλειωμένα λαϊκά στρώματα? Ποιοι ευθύνονται? Εμείς το λέμε καθαρά. Είναι απόρρια της καπιταλιστικής κρίσης αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξή σας γεννά φτώχεια.
γεννά εξαθλίωση. Γιατί συσσωρεύει τον πλούτο σε όλο και λιγότερα χέρια. Και γι' αυτό όχι τυχαία συνταγματοποιήσατε, το βάλετε μέσα στο Σύνταγμα δηλαδή, το ζήτημα του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν πάρει η εργατική τάξη και ο λαός την υπόθεση στα χέρια και την εξουσία, θα συνεχίσουμε να ζούμε με εκτεταμένη φτώχεια. Και στη χώρα μας και άλλο, γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, παντού έχει συνταγματοποιηθεί αυτό το ζήτημα του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Άρα λοιπόν η ανάπτυξή σας, ο καπιταλισμός γεννά τους φτωχούς και ταυτόχρονα και οι πολιτικές διαχείρισης, οι αντιλαϊκές πολιτικές. Και είναι σαν να λέμε στον κόσμο να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι. Σου δημιουργώ αυτές τις συνθήκες της αφόρητης τρόπου διαβίωσης και ταυτόχρονα ας βολευτείς με ένα επιδοματάκι, ας βολευτείς με κάτι της, αλλά και κάτι ακόμη, το οποίο είναι σημαντικό κατά τη γνώμη του ΚΚΕ. Αυτό αποτελεί και το αποτέλεσμα, η λογική του ελάχιστου, της προσαρμογής των κοινωνικών δαπανών του κράτους. Και είναι αυτό αποτέλεσμα των ανατροπών των συσχετισμών δυνάμεων σε βάρος εργατικής τάξης και των ανατροπών του σοσιαλισμού πριν από 30 χρόνια. Τι έχουμε από τότε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο? Μείωση των κρατικών δαπανών για τις κοινωνικές δαπάνες. Και έχουμε αναπροσαρμογή του χαρακτήρα τους με βάση στοχευμένος να είναι. Σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη λέει, πρέπει να πηγαίνουν αυτές οι δαπάνες. Το είπε η κύρια Υπουργός. Εμείς λέει στοχευμένα λειτουργούμε για να στηρίξουμε τους πιο αδύνατους, τους πιο ευάλωτους. Τι σημαίνει αυτό? Αναδιανομή της φτώχειας. Ο λιγότερο φτωχός πληρώνει για τον περισσότερο φτωχό. Σημαίνει συρρήκνωση των κοινωνικών δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και ταυτόχρονα εμπορευματοποίησή της. Έτσι άνοιξε ο δρόμος της εμπορευματοποίησης, της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας μετά από αυτά. Γιατί όλοι σας, όλα τα κόμματα έχετε αποδεχθεί τη λογική της ατομικής επιλογής. Ότι είναι επιλογή του καθένα αν θα πάει σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Ότι είναι επιλογή του καθένα αν θα πάει σε δημόσιο ιδιωτικό σχολείο το παιδί του, αν θα το στείλει. Αυτό όμως διευρύνει ακόμη περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς. Υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα παιδείας. Γιατί μόνο σε ένα υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να αναπτυχθεί ιδιωτικός τομέας. Το συρρυκνώνει. Γι' αυτό δεν τυχαίο ότι όλες οι κυβερνήσεις κλείσανε νοσοκομεία. Πασόκ Νέα Δημοκρατία τα λιμωδών, ο ΣΥΡΙΖΑ του θώρακος. Άφησαν υποστελεχωμένο το σύστημα υγείας με κάτω από άθλιες σχέσεις εργασίας. Και τώρα ο κύριος Λοβέρδος, κύριε Λοβέρδο, θα έλεγα το εξής, ότι η ιστορία θα γράψει ότι το Πασόκ, η κυβέρνηση του Πασόκ δεν ενένταξε τους υγειονομικούς του δημόσιου τομέα στα βαρά και ανθυγινά. Με την υποσημείωση του κύριου Λοβέρδου ότι διαφωνούσε με αυτή. Την επιλογή της κυβέρνησης του Πασόκ. Ως υποσημείωση, γιατί πολλοί κάναν υποσημειώσεις. Αυτό μετράει. Και από τότε όλες οι κυβερνήσεις αρνούνται να εντάξουν πραγματικά τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγίνα. Και ένταξη στα βαρέα και ανθυγίνα δεν σημαίνει απλά και μόνο μια μισθολογική ενίσχυσή τους. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Αυτό είναι μια καρικατούρα. Τι σημαίνει? Μείωση του χρόνου εργασίας. Μείωση της διάρκειας του εργάσιμου βίου τους. Σημαίνει καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Προστασία στη δουλειά, μέτρα υγιεινής και ασφάλισης. Και βεβαίως και απολαύεσαι. Εμείς αυτή την πρόταση καταθέτουμε ως ΚΚΕ. Συνολική στήριξη του ζητήματος και ανάδειξη ολόπλευρα του βαρέως και ανθυγινού για τους υγειονομικούς. Και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, με το εξής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα τα κόμματα μιλάτε σήμερα για τη διαχείριση της πανδημίας, για την επίταξη του δημόσιου τομέα, τη μαϊμού επίταξη. Δηλαδή με αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή μπαίνει σε ένα παζάρι η κυβέρνηση με τους ιδιώτες επιχειρηματίες πόσο θα αποζημιωθούν. Για την όποια παροχή μονάδων υγείας τις οποίες έχουν. Ενώ η πραγματική επίταξη σημαίνει χωρίς αποζημίωση. Αυτό. Κανείς άλλος όμως δεν τολμάει να το πει. Εμείς το λέμε ως ΚΚΕ, γιατί λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και τέλος, το ΚΚΕ, κυρία Πρόεδρε, απαλλαγμένο από αυτή τη λογική της επιδοματολογίας,
ζητάει με τις τροπολογίες τις οποίες και σήμερα κατέθεσε την αποκατάσταση των απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι μονογονεϊκές οικογένειες. Γι' αυτό και οι τροπολογίες οι δικές μας δεν είναι απλά ένα επίδομα και μόνο. Ζητάμε την αποκατάσταση, για παράδειγμα, της 13ης και 14ης σύνταξης. Για όλους τους συνταξιούχους. Αλλά και για τους εργαζόμενους, βεβαίως, του δημόσιου τομέα. Ζητάμε οι άνεργοι να επιδοτούνται για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία. Στο 80% του κατώτερου μισθού, που λέμε ότι πρέπει να πάει στα 751. Και μια σειρά άλλες προτάσεις, τις οποίες καταδίνουν ως ΚΚΕ. Γιατί ακριβώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στις σημερινές συνθήκες, αν δεν συγκρουστείς με αυτή την πολιτική και τους υπέτειους που γεννάει τη φτώχεια και την εξαθλίωση, δεν μπορείς να ανοίξεις τον δρόμο για την ελπιδοπόρα προοπτική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.